Εμεί θα παρουσιάσουμε ο κύριο Μουνούρη, δηλαδή έχει διαλέξει γύρω στα 10 άρθρα. Καρκίνο προστάτη που πιάνει σχεδόν όλη την γκάμα από διατροφικές συνήθειες, από τη διάγνωση μέχρι να φτάσουμε στο χειρουργείο και την αντιμετώπιση και βεβαίως μεταστατικές, τι κάνουμε σε διάφορα άλλα settings. Και έχει και δύο άρθρα γιατί ο καρκίνος του όρχιος είναι και πιο δύσκολος και πιο. Μας ενδιαφέρει να έχει πρακτικό νόημα, δεν μας ενδιαφέρει από πού θα είναι τα άρθρα. Έχουμε 40 λεπτά. Μας φάγανε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Okay, καλημέρα και από μένα. Προσπάθησαμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που είπε ο καθηγητής. Δεν μας ενδιαφέρει να έχει το άρθρο αξία, γιατί αν δεν έχει αξία δεν έχει νόημα. Αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο πράγματα τα οποία θα έρθει ο ασθενής στο ιατρείο και θα σου πει γιατί θα κάνουμε σε αυτό, τι θα κάνουμε εκεί, θα κάνουμε αυτό. Προσπάθησα να βάλω μεταναλύσεις και σχετικά καλές μεταναλύσεις όσο μπορούσαν να γίνουν για πρακτικά ζητήματα, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα στο τι τελικά θα απαντήσουμε στον ασθενή. Και νομίζω ότι σε τελική ανάλυση το πρώτο πράγμα το οποίο θα πει ο ασθενής όταν θα έρθει στο ιατρείο με καρκίνο του προστάτη είναι, γιατρέ, πώς μπορώ να προλάβω τον καρκίνο του προστάτη, μπορώ να κάνω κάτι. Και αν τελικά ένας ασθενής διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη ή τελικά έχει κάποιο πρόβλημα ή θα σου πει, γιατρέ, μπορώ τώρα μετά από την όποια επέμβαση να κάνω κάτι διατροφικά, οτιδήποτε, ώστε να μην πεθάνω από αυτόν. Εγώ αυτό το ερώτημα είχα σε αυτή και η αλήθεια είναι ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να τα διαβάσω όλα αυτά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτός από τις βασικούς παράγοντες, οποίους ήξερα τη ηλικία, τη φυλή και το γενετικό προφίλ του ασθενούς, δεν ήξερα ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που μπορούσαν να επιδράσουν. Σύγκρουση συμβαίνοντων δεν έχω. Δύο λοιπόν άρθρα, δύο μεταναλύσεις από την συστηματικά review, βασικά για να κρύβει, από το Focus, το οποίο μας τα βάλα μαζί γιατί ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, απλά με διαφορετικές κάθε φορά εμφανίσεις. Είναι λοιπόν μία μελέτη η οποία περιλάμβανε κυρίως RCT ή προοπτικές μελέτες. Αυτός είναι ο πληθυσμός των ασθενών, είτε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν ιστορικό καρκίνου προστάτη αλλά είχαν τουλάχιστον υποβληθεί σε ένα PSA στη ζωή τους ή με ιστορικό καρκίνο του προστάτη, οπότε ήταν να δουν αν και κατά πόσον θα επιβιώσουν ή θα αλλάξει τέλος πάντων η επιβίωσή τους. Αυτές λοιπόν είναι οι μελέτες και πάμε να δούμε ένα-ένα από τα παράγοντες που οι περισσότεροι ασθενείς που έρχονται στα ιατρία μας είναι συνήθως ασθενείς που κάποιο αντιδιαβητικό δίσκιο θα παίρνουν, ίσως κάποιο αντιπερτοσικό. Κάποιοι θα μας πούνε ότι μήπως τα φάρμακα τα οποία παίρνω επιδρούν, μήπως να τα σταματήσω, μήπως οτιδήποτε από όλα αυτά. Βρέθηκαν λοιπόν τα εξής, ότι η μεθφορμίνη, η οποία είναι ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιούν στο διαβήτη, μάλλον φαίνεται λιγάκι να μειώνει το ρίσκο του καρκίνου του προστάτη, αλλά αυτό είναι ένα μικρό συμπέρασμα, δηλαδή δεν είναι πολύ ισχυρό. Στατίνες, ένα άλλο μεγάλο φάρμακο, μια άλλη κατηγορία φαρμάκων, τα οποία μάλιστα κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί για διάφορα. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι και λίγα και ενδιαφέρον εδώ, ότι φαίνεται να μειώνουν το ρίσκο ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη και κυρίως την πρόοδό του, αλλά σε πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών. Βλέπετε ποιες είναι οι κατηγορίες. Αυτό που θα δώσω λιγάκι στην περισσότερη σημασία είναι οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό, που φαίνεται ότι σε αυτή την κατηγορία περισσότερο έχει τη μεγαλύτερη δράση τους. Γενικώς να πω από πριν ότι δεν έχουν ελέγξει μηχανισμούς. Έχουν απλά προτείνει κάποιους πιθανούς μηχανισμούς για τους οποίους γίνονται αυτά. Απλά ελέγξαν το αν και κατά πόσο γίνονται. Ασπιρίνη και αντιφλεγμονώδη. Τη ασπιρίνη μάλλον σχετίζεται ή μάλλον δεν σχετίζεται, λέει, για πολύ μικρό και χαμηλό χαμηλή επίδραση στο ρίσκο του καρκίνου προστάτη. Φαίνεται με πολύ χαμηλά να επιδρά. 5α ρεδουκτάση. Πολλοί από εμάς είναι οι οποίοι όταν δίνουμε φάρμακα με αυτά τα προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί λέμε ότι μήπως και τυχόν αλλάξω την πορεία ή μήπως το PSA δεν πάρω χαμπάρι και έχει κάποιο καρκίνο του προστάτη ο οποίος αναπτυχθεί και δεν το καταλάβω. Φαίνεται λοιπόν ότι μειώνει το συνολικό ρίσκο για καρκίνο του προστάτη, αλλά θα πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι, γιατί εδώ είναι το σημαντικό το σημείο ότι παρόλα τα αυτά, αν εμφανίσει καρκίνο του προστάτη ο ασθενής, φαίνεται ο ασθενής αυτός να αναπτύσσει καρκίνο του προστάτη πιο προχωρημένο, να το πω έτσι, σε πιο προχωρημένο στάδιο, όταν πια το δούμε. High grade, ναι. High grade, σωστά. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι τόσο. Καταρρίφθηκε αυτό, έτσι. Πρόσφατα καταρρίφθηκε αυτό. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι
σωστά έχει κατευθυνθεί. Αυτό το μελέτη δεν είναι τόσο. Έχει πάρει όλες τις μελέτες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα, δεν είναι από μια μελέτη δύο. Πάρει πολλές μελέτες και προσπάθησε να βγάλει ένα γενικό συμπέρασμα. Οπότε, ό,τι έρχεται εδώ είναι από το συνδυασμό μελετών που υπάρχουν μέχρι σήμερα, γιατί είναι πολύ πρόσφατη μελέτη. Τώρα, δεν διαφωνώ μαζί σας, μπορεί και να έχει κατευθυνθεί εντελώς. Σαν review είναι βασικά. Είναι ένα είδος review, δηλαδή σημαντικού review. Πάντω. Πόσα χρόνια, 20 χρόνια ήταν πιτσιρικάς τότε. Mm-hmm. Βγήκε και είπε το κεφάλαιο αυτό τέλειωσε. Δεν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα επιθετικών καρκίνων. Σωστά. Προφανώς αυτή, επειδή είναι συστηματικό review και δεν είναι μία μελέτη, πήρε πολλά και κατέληξε σε ένα συμπέρασμα. Δεν μπορεί να το πάρει από ένα εμπόδιο. Πολύ πιθανό και εγώ αυτό ήξερα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μένα είναι ότι βλέπω αυτά και μου αλλάζουν λιγάκι το πλάνο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ξέρω κάποια πράγματα και θα δούμε λιγάκι παρακάτω ότι κάποια πράγματα ίσως είναι λίγο διαφορετικά. Πάντως γενικά. Το μήνυμα είναι περισσότερο ότι μην ανησυχείτε με αυτά τα θέματα. Σωστά. Το μήνυμα είναι ότι δεν ανησυχείτε. Μην σα απασχολεί. Μάλλον λέει ότι προφυλάσσει από τον καρκίνο. Αυτό, να το ακριβώ αυτό. Προφυλάσσει γενικώς από το overall. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Αλλά αν τελικά λέει βρεθεί. Να τον αφήσουμε να τελειώσει το άρθρο, γιατί όλα αυτά τα επιδημιολογικά. Μπάζουν έτσι κι αλλιώς. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Βέβαια, είναι ένα συστηματικό review επιδημιολογικών. Όχι για το καθένα. Εντάξει, ο Παναγιώτης τώρα το άρθρο αυτό παρουσιάζει γενικώς ποιες υπόνοιες υπάρχουν γενικότερα για τον καρκίνο του προστάτη και είναι οι ερωτήσεις που μπορεί να σε ρωτήσει κάποιος άρρωστος. Και γενικώς τι θα του πεις. Τώρα το αν έχουν ισχύ. Δεν θα του πεις φυσικά, δεν θα πάρει να στο ρίξει πεντάρφα του τάση που έχει κάνει σε καμία περίπτωση. Φυσικά εννοείται. Προχωράμε γρήγορα στην παχυσαρκία. Μεγάλος παράγοντας, ο οποίος έχουμε κατά καιρούς έχει ενοχοποιηθεί για διάφορα πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι και ο καρκίνος του προστάτη. Φαίνεται λοιπόν ότι το χαμηλό BMI φαίνεται να δρά κάπως προστατευτικά, αλλά σε ηλικίες νέες. Σε ηλικίες δηλαδή από 20, αναφέρει εδώ με 21 και κατ' επέκταση μέχρι και το επόμενο μέχρι τους middle age. Παρόλα τα αυτά όμως, βέβαια έχουν γίνει και άλλες αναλύσεις μέσα, οποίες δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να δούμε. Πάντως, φαίνεται το βάρος να σχετίζεται με αυτό. Ο διαβήτης, από την άλλη, δεν έχουμε στοιχεία δεδομένα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, ότι κάποιος ο οποίος πάσει από διαβήτη θα αναπτύξει καρκίνο του προστάτη ή τέλος πάντων να αυξάνει το ρίσκο. Όλα αυτά βέβαια μεταξύ τους μπερδεύονται. Δηλαδή, τόσο ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να είναι παχύσαρκος μπορεί να σχετίζεται με διαβήτη. Κάποιο ο οποίο δηλαδή να γίνει και παχύσαρκο και τέλο πάντων όλα αυτά τα δεδομένα δεν είναι δυνατόν με αυτή τη μελέτη να καθοριστούν. Δεν έχουν γίνει τέτοια ανάλυση. Και τέλο, αυτό που πολύ συχνά λέμε και το έχουμε πει και κατά καιρού είναι ότι η κατανάλωση κόκκινου κρέατο είναι αυτή η οποία τέλο πάντων σε γενικέ γραμμέ αυξάνει κάπω τον καρκίνο του προστάτη. Εδώ λένε ότι είτε η υγιεινή ζωή όσον αφορά τα φρούτα και λαχανικά, όσο και το κρέα δεν φαίνεται να σχετίζει, τουλάχιστον τα δεδομένα δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι σταθερά, δεν είναι ικανά ώστε να μας δώσουν ένα σταθερό αποτέλεσμα. Γενικώς λοιπόν μπορούμε να πούμε τα εξής και επειδή σαν αποτελέσματα εγώ ξεχνάω πολύ εύκολα, δηλαδή η καμπύλη εκμάτηση είναι αυτή, είναι λίγο σε λεπτά μετριέται, οπότε στατίνες μειώνουν την πιθανότητα θανάτου από καρκίνο του προστάτη, αλλά σε επιλεγμένους ασθενείς. Και απλά θυμίζω ότι είναι σε ασθενείς που λαμβάνουν, εκτός όλων των άλλων, λαμβάνουν και ανδρογονικό αποκλεισμό. Ξαναλέω, τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένα, τίποτα δεν μπορείτε να τα πάρετε σαν OK, αυτό γίνεται, απλά θα τα έχετε στο μυαλό σας γιατί υπάρχει πιθανότητα να τα βρείτε μπροστά σας. Έτσι. Η φιναστερίδη, η ελαφρά μείωση του ρίσκου για καρκίνο του προστάτη, το είπαμε όσον αφορά το high risk. Ο διαβήτης, τα αντιδιαβητικά δυσκεία, η μετφορμίνη μειώνει ελαφρώς τον κίνδυνο, ενώ φαίνονται οι σουλφωνιλουρίες να την αυξάνουν ελαφρώς. Όλα ελαφρώς θα τα δείτε εδώ, γιατί είναι όπως είπαμε επιδημιολογικές μελέτες. Η ασπιρίνη ομοίως, η παχυσαρκίαση για ηλικίες 20 με 50 φαίνεται να επηρεάζει και εδώ έχουμε δεδομένα. Ενώ ο διαβήτης και η κατανάλωση τροφών, τα δεδομένα δεν είναι ικανά να μας βοηθήσουν να πάμε ασφαλή συμπεράσματα σε αυτό το πρώτο κομμάτι του άρθρου. Αν έχουμε κάτι για αυτά, ή αν θέλετε να τα συζητήσουμε στο τέλος μαζί με τα άλλα που είναι όλα μαζί ουσιαστικά το ίδιο. Πρώτον ότι. Αυτή η προηγούμενη διαφάνεια ήταν επαρκής για να δείξει ότι βασικά όλα αυτά μην ανησυχείτε ξεχάστε τα. Σωστά. Αυτό είναι το μήνυμα. Σωστά. Η επιδημιολογία μας ανοίγει δρόμους όταν και μπορεί να πιάσει πάρα πολύ δυνατές συσχετήσεις. Έτσι. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της επιδημιολογίας και όταν δεν βγαίνει αποτελέσματα σημαίνει ότι δεν σχετίζεται. Ξεκάθαρα.
ξεκάθαρα. Ναι, το detection bias, δηλαδή πώς κάνεις το screening σου, ποιοι εξετάζονται, ποιοι... Χάνουμε σίγουρα ανθρώπους που δεν έχουν καρκίνο του προστάτη. Συμφωνώ, αλλά άμα είχε... Εγώ δηλαδή πολύ διστακτικός με αυτές τις μελέτες, εκτός αν, όπως είπατε, είναι σίγουροι. Όταν βγάζαμε τα δεδομένα δηλαδή, για τη στήση, όταν σου λέγε τετραπλάσιες πιθανότητες με αύξηση με διαβήτη, τριπλάσιες πιθανότητες με καρδιαγγειακά, τετραπλάσιες, τόσο ισχυρές σχέσεις. Είναι αμέσως λες ότι κάτσε. Η θετική λειτουργία σχετίζεται με την υγεία των αγγείων. Και ήταν ξεκάθαρο. Γιατί όλοι σχετίζονται επί τρεις, επί τέσσερις φορές. Όταν είναι τώρα τα odds ratio, γι' αυτό το βλέπω, τα οποία είναι 1,2 και 1,3, το ξεχνάς. Περνάς και πας παρακάτω. Αλλά σου λέει, εν πάση περιπτώσει, ότι όλα αυτά, μην ένας έχει καρκίνο, του λες, κάνε και άσκηση, κόψε και το κρέας. Και, και τα φάρμακά σου είναι κακά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ακριβώς αυτό. Κάπου φαίνεται κάποιοι να επηρεάζουν κάπου, αλλά τέλος πάντων και πουθενά δεν έχουν το. Η άσκηση και ασκήσου είναι για άλλους λόγους. Θα το δούμε παρακάτω. Να δούμε παρακάτω την άσκηση. Λοιπόν, το επόμενο άθρο που είναι στο ίδιο ακριβώς, σε ίδια ακριβώς δεδομένα, είναι η σχέση του καρκίνου του προστάτη, τόσο με το κάπνισμα, το οποίο θα δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον που εγώ δεν το ήξερα καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Όλοι λέμε ότι το κάπνισμα πρέπει να σταματήσουμε, κάνει κακό στην υγεία, κάπου επηρεάζει. Εδώ θα δούμε ότι κάπου έχει λίγο παραπάνω σημασία. Η σεξουαλική δραστηριότητα, γιατί είχε βγει ένα πολύ μεγάλο άρθρο το οποίο ανέφερε ότι εξπερματίζει κάποια ηλικία και νωρίτερα φαίνεται να δρούν προστατευτικά, παλιότερα λέγαν κάτι άλλο. Εδώ έχουν μαζέψει τα δεδομένα και θα δούμε τι θα μας δείξει. Και φυσικά η άσκηση, έτσι. Το κάπνισμα. Όπως στις περισσότερες επιδημιολογικές μελέτες, έτσι και εδώ, conflicting τα data. Παρόλα τα αυτά όμως, γράφουν ότι εφόσον σε καπνιστές, τόσο ο καρκίνος τον οποίο θα βρουν θα είναι πιο επιθετικός, όσο και το στάδιο θα είναι πιο high risk disease, πιο high grade disease. Και μάλιστα αναφέρουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ότι το μεγαλύτερο κίνδυνο τον εμφανίζουν της βιοχημικής υποτροπής, τον εμφανίζουν οι καπνιστές, οι οποίοι μάλιστα θα μετά από κάποια θεραπεία, είτε αυτή είναι ριζική προστατεκτομή, είτε είναι ακνοβολία, είτε οτιδήποτε, και μάλιστα ότι αυτό διατηρείται για 10 χρόνια ακόμα και να διακόψει το κάπνισμα. Ένα ασθενή, ο οποίο εμφανίζεται στο ιατρείο σα και σα λέει: έχω καρκίνο του προστάτη, τον χειρουργείτε, ότι δεν πετούλε, δεν κόπτει κάπνισμα. Και για κάποιο λόγο το σταματάει, γιατί συνήθω δεν το σταματάνε, ή μάλιστα το ξεκινάνε μετά από αυτό, η αλήθεια είναι. Για 10 χρόνια ακόμα μπορεί να παραμείνει αυτό, τέλο πάντων, οποιοδήποτε κίνδυνο υπάρχει για βιοχημική υποτροπή. Η αύξηση του κινδύνου για βιοχημική υποτροπή. Αυτό είναι και κάτι αντίστοιχο με αυτό που ισχύει και για την. Όχι, που ισχύει για τον καρκίνο τη κύστεω. Δηλαδή, αν κόψει για 4 χρόνια το κάπνισμα, ο κίνδυνο σου μειώνεται να κάνει καρκίνο κύστεως, αλλά μειώνεται στο 50%. Δεν μηδενίζεται ποτέ τελικά. Εντάξει, αλήθεια βέβαια είναι ότι για τον καρκίνο σκύλο το ξέραμε. Το καρκίνο είναι κάπνισμα. Ενώ για τον προστάτη λίγο. Εγώ δεν το ήξερα. Ήξερα γενικά για το κάπνισμα. Παναγιώτη, για τους καπνιστές γενικά έχουν πει ότι είναι γονιδιακό το πρόβλημα του καπνίσματος και μάλιστα υπάρχει επιγενές γονίδιο, δηλαδή γονίδιο που μεταλλάσσεται μετά το κάπνισμα, και αυτοί που εμφανίζουν το επιγενές γονίδιο έχουν επιθετικές μορφές καρκίνου. Okay. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέτε, το αναφέρουν μέσα στους δυνητικά παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να σχετίζουν, γιατί προσπάθησαν να κάνουν και κάποιες υποθέσεις. Γιατί ισχύουν αυτά. Και μέσα σε αυτές τις υποθέσεις υπάρχουν. Άρα λοιπόν, αυτά για το κάπνισμα. Έχουμε δηλαδή δεδομένα τα οποία μπορούμε να τα πούμε στον ασθενή και να του πούμε σταμάτα το κάπνισμα, γιατί θα έχουμε προβλήματα στη συνέχεια. Το ένα το οποίο πρέπει να μιλήσουμε είναι η σεξουαλική δραστηριότητα. Εδώ μας αναφέρουν ότι υπάρχουν δεδομένα, τα οποία όμως, από τα οποία λέει, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Γιατί δεν μπορούμε? Γιατί κατά πάσα πιθανότητα σχετίζονται τόσο με λοιμώξεις, σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα, τα οποία για κάποιο λόγο ίσως επιδρούν στην... Έτσι αναφέρει το άρθρο, στον καρκίνο του προστάτη. Όπως επίσης και αναφέρουν και ένα ιδιαίτερο σημείο όσον αφορά τη βασέκτομη, η οποία πλέον αναφέρουν ότι δεν προκαλεί καρκίνο του προστάτη, δεν σχετίζεται με αύξηση του ρίσκου του καρκίνου του προστάτη. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο νομίζω είναι πολύ μεγάλο και ίσως ο καθηγητής εδώ μπορεί να μας πει λίγο περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό. Αλλά εδώ μας λένε ότι πολύ απλά ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες για το αν και κατά πόσον αυτό θα δράσει τελικά στην αύξηση του καρκίνου του προστάτη ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ τελικά πάντως αυτό, γιατί πολλά ακόμη είναι όλη η ιστορία, για να συνδέσω με τη χθεσινή ομιλία, παίζει σε μια χρόνια φλεγμονή.
Αυτό, είτε οι πολλοί σύντροφοι που έχουν υποθεί, είτε τα διάφορα, ό,τι αυτά, είτε ξέρω εγώ προστατείς που δεν έχουν θεραπευθεί κτλ. Πες με τη χρόνια φλεγμονή, που η χρόνια φλεγμονή σαφέστατα αυτό έχει οριστικοποιηθεί, συνδέεται. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι άμα αυτό είναι το βασικό. Σωστά. Η ύπαρξη κάποιας ασυμπτωματικής φλεγμονώδους διαδικασίας χρόνιας. Το έχουν και σαν πρώτο μηχανισμό στις πιθανές υποθέσεις τους για ποιο λόγο ισχύει αυτό. Σωστά. Τέλος η άσκηση. Εντάξει, για την άσκηση θα τα πω πολύ γρήγορα με την έννοια ότι okay, ναι, δεν μπορείς να πεις στον ασθενή ότι αν ασκήσει καθημερινώς, αν έχεις μια καλή άσκηση, αν τέλος πάντων είσαι fit, ότι δεν θα κάνεις και καρκίνο του προστάτη. Αυτό δεν μπορείς να το πεις. Παρόλα τα αυτά όμως, επειδή παντού η άσκηση μπαίνει, όσο περισσότερο πεις στον ασθενή να εμπλακεί σε δραστηριότητα, τόσο περισσότερο θα βοηθηθεί. Γιατί λένε ότι πολύ πιθανό να μειώνει τόσο την παχυσαρκία, πιθανότητες διαβήτη ή τέλος πάντων ανάπτυξη και χειροτέρευση του διαβήτη κτλ, κτλ. Που εμπλέκονται στις άλλες κατηγορίες και κατ' επέκταση να δρούμε πάνω σε αυτό. Πάντως γενικώς λένε ότι okay, μπείτε στη διαδικασία να εμπλακείτε, ενώ εδώ μάλλον και όχι σίγουρα. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ερώτηση, κάτι που μπορεί. Ναι, ρωτήσω. Οι ασθενείς με χρόνια προστατήτηδα, ναι, με κάποιες λοιμώξεις, πάντοτε ρωτάνε, γιατρέ, σωστά, θα κάνω λόγω αυτών των λοιμώξεων καρκίνο προστάτο? Είναι το πρώτο ερώτημα. Δηλαδή, και κατά πόσον οι ειδικές λοιμώξεις, σεξουαλικώς μεταδόμενες, επηρεάζουν περισσότερα σε σχέση με κάποια χρόνια προστατήτηδα με κυριοβεκή μη. Okay. Εξαιρετική ερώτηση. Είναι κάτι που θα μας ρωτάνε όλη την ώρα και θα ρωτάμε. Εγώ, με βάση αυτά τα δεδομένα, τους λέμε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σταθερά δεδομένα που μπορώ να σου πω ότι με βάση αυτή τη φλεγμονή σου ή τη χρόνια προστατήτητα ή οτιδήποτε θα πας καρκίνο του προστάτη. Και ακριβώς εγώ προσωπικά, επειδή δεν θα είχα τα δεδομένα πίσω από την πλάτη μου και επειδή πολλοί κόσμοι μπορεί να πάσει από χρόνια προστατήτητα ή πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει περάσει κάποιες λοιμώξεις, θα νόμιζα τον πονικόβαλα χωρίς λόγο να του πω, να πούμε ότι κάτι τέτοιο υπάρχει πιθανότητα να. Οπότε η απάντηση σε αυτό θα ήταν μάλλον δεν φαίνεται να σχετίζεται με τα δεδομένα. Δεν έχω δεδομένα που μπορώ να σου πω ότι αυτό, άρα όχι. Κάτι άλλο? Ναι. Πάνω σε αυτό είχα διαβάσει πριν από λίγο καιρό μια έρευνα που ενοχοποιούσε την τριχομονάδα του κόλπου. Okay. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο δεν το γνωρίζω, αλλά εδώ τα βάζει όλα μαζί σαν σεξουαλικά μεταδιδόμενα, αν και εντάξει, τριχομονά θεωρείται νόσημα, το οποίο νόσημα, ένα μικρόβιο το οποίο μπορεί να δυνητικά να μεταφερθεί σεξουαλικά. Δεν μπήκε σε τέτοια λεπτομέρεια, το συζητάμε, δεν είχε κάτι τέτοιο μέσα σε αυτό, αλλά τα βάζει όλα μαζί. Και λέει ότι μπορεί να σχετίζεται κάποια σεξουαλικά μεταδιδόμενα, αλλά πάλι τα δεδομένα δεν είναι. Να συνεχίσουμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι λίγο ακόμα έτσι πιο περίεργο. Όλοι ξέρουμε για τον καρκίνο του μαστού. Όπως είπε ο καθηγητής, είμαστε 10 χρόνια πίσω από τον καρκίνο του μαστού, στον καρκίνο του προστάτη. Παρ' όλα αυτά, έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να βγαίνουν κάποιες τέτοιες μελέτες και κατ' επέκταση μια μετανάλυση των μελετών. Αν τελικά αυτό το πολύ έτσι γνωστό μετάλλαξη αυτού του γονιδίου, τέλος πάντων, μπορεί τελικά να αποτελέσει παράγοντα όχι τόσο ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη, που αυτό δεν το ελέγξαμε και είναι και λίγα και δύσκολο να ελέγξουν. Αλλά αν και κατά πόσον αυτό πρέπει να το θεωρήσουμε κακό προγνωστικό σημείο η ύπαρξή του ή όχι σε ασθενείς που έχουν καρκίνο, σε ασθενείς που έχουν καρκίνο του προστάτη. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες μετανάλυσης. 10 είναι οι μελέτες οι οποίες μπαίνουν μέσα σε αυτό και βλέπουμε λοιπόν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, που η αλήθεια είναι ότι ίσως αλλάξει στο μέλλον κάποια πράγματα. Τα εδώ, τα στατιστικά δεδομένα, έχουν να κάνουν με τις διαφορές σε στάδιο, σε Gleason score, σε λεμφαδένες, σε μεταστατική νόσο, είσαι και high risk ή low risk disease, σε ασθενείς μεταξύ, σε ασθενείς οι οποίοι ήταν φορείς της μετάλλαξης του γονιδίου του BRCA του ή σε αυτούς που δεν ήταν. Άρα λοιπόν, με απλά λόγια, φάνηκε ότι όλους τους παράγοντες του καρκίνου του προστάτη, όλα τα στοιχεία του καρκίνου του προστάτη, τα επηρεάζει αυτή η ύπαρξη αυτού του γονιδίου ή της μετάλλαξης αυτού του γονιδίου, να το πω λοιπόν καλύτερα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και τα αποτελέσματα της μετανάλυσης, τόσο στο overall survival και όσο και στο cancer specific survival. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, εκτός από το
από το γεγονός ότι επηρεάζει τους ίδιους τα ίδια τα δεδομένα του καρκίνου του προστάτη, φαίνεται να επηρεάζει και τελικά όλη την συνολική επιβίωση του ασθενούς. Άρα, με απλά λόγια, κάποιος ασθενής ο οποίος έχει, έχει αυτή τη μετάλλαξη του, έχει αυτή τη μετάλλαξη του γονιδίου, φαίνεται ότι τελικά ίσως έχει πιο χαμηλή overall survival, θα ζήσει λιγότερο δηλαδή από τον καρκίνο του προστάτη, από έναν ασθενή ο οποίος δεν το έχει. Εδώ είναι τα αντίστοιχα στοιχεία της μετανάλυσης που είπαμε πριν, με τα στατιστικά δεδομένα. Φαίνεται λοιπόν ότι σε όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να λαμβάνουν μετά από μία εξέταση του, μετά από μία σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη, επηρεάζονται σημαντικά. Ένα ίσως στοιχείο το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε για αυτή τη μετανάλυση είναι ότι μια κακή μετανάλυση, εντός εισαγωγικών κακή μετανάλυση, είναι μια μετανάλυση η οποία περιέχει μελέτες οι οποίες δεν έχουν τόσο μεγάλο level of evidence. Αυτή λοιπόν έχει μόνο αναδρομικές μελέτες, οπότε κάπως πέφτει η αξία της. Είναι όμως το πρώτο στοιχείο. Είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο σας μας οδηγήσει στο μέλλον να κατηγοριοποιήσουμε τους ασθενείς ανάλογα και με την ύπαρξη ή όχι αυτών. Άρα, ασθενείς που πάσουν από καρκίνο φέρουν τη μετάλλαξη, παρουσιάζουν μικροτυρολική επιβίωση, επηρεάζει όλους τους στοιχείους και με απλά λόγια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένας κακός προγνωστικός παράγοντας για τον καρκίνο του προστάτη. Άρα, εγώ νομίζω ότι αυτό το άρθρο είναι σημαντικό, κυρίως γιατί ένα γονίδιο, το BRCA, το οποίο έχει να κάνει με τον καρκίνο των θηκών και της μήτρας, δηλαδή τώρα θα πρέπει ίσως να σκεφτόμαστε, όταν παίρνουμε το ιστορικό από τον άρρωστό μας και τον ρωτάμε, περιοριζόμαστε, κληρονομικότητα, τι έχεις, έχεις καρκίνο προστάτη, ο μπαμπάς, ο θείος σου, μήπως πρέπει να ρωτάμε τώρα και για τη μαμά του, αν είχε καρκίνο θηκών και καρκίνο μήτρας και μαστού και αν έχει το γονίδιο αυτό. Γιατί αυτό το γονίδιο είναι κληρονομούμενο, πάει στον γιο από τη μαμά, το παίρνουμε και σε αυτή την περίπτωση είμαστε σε μεγαλύτερο ρίσκο. Ή τουλάχιστον, όχι, δεν ξέρω αν είναι να κάνουμε καρκίνο, αλλά τουλάχιστον αν έχουμε καρκίνο, να έχουμε χειρότερο καρκίνο. Οπότε είναι κάτι που θα πρέπει ίσως να το βάλουμε πια πρακτικά. Σιγά σιγά να ρωτάμε, δηλαδή να μας ενδιαφέρει ότι πέθανε από καρκίνο θηκών και έχει καρκίνο μαστού. Να το κάνω πιο δυνατό, ίσως για τα παιδιά τους να τους δώσω συμβουλές. Γιατί θα είναι ένας ο οποίος έχει ένα γιο και έχει καρκίνο του προστάτη. Άμα έχει και τα παιδιά του. Παναγιώτη, έχω ένα ασθενή ο οποίος έρχεται στο ιατρείο μου, είναι 40 χρονών, έχει ένα PSA 3. Η μάνα του και η κόρη του έχουν χειρουργηθεί για καρκίνο μαστού και έχουν BRCA του θετικό. Τι θα του κάνεις? Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι μέχρι πρόσφατα, εγώ προσωπικά δεν θα κάνω τίποτα. Μάλλον θα το γνωρούσα, η αλήθεια, πριν από αυτό. Πριν από αυτό θα το θεωρούσα στο ιστορικό. Δεν τα γνωρούσα, θα θεωρούσα στο ιστορικό το ότι έχει αυτό καρκίνο, αλλά okay, αυτό μάλλον δεν σχετίζεται με το δικό του θέμα του προστάτη. Παρ' όλα αυτά, τώρα με κάποια τέτοια δεδομένα, δεν γνωρίζω πόσο κάνει αυτό ο γονιδιακό έλεγχο στην Ελλάδα. Δεν το γνωρίζω, αυτή είναι αλήθεια. Θα του κάνει τεστ. Αλλά νομίζω ότι με βάση αυτό μάλλον θα του κάνα. Πλέον θα του κάνα. Δεν ξέρω αν θα κάνει καρκίνο. Όχι, αν κάνει όμω, θα το ξέρει ότι θα πρέπει να ίσως αλλάξει τελικά το μάνα. Ωραία, και αν έχει αυτός BRCA του θετικό, τι θα τον κάνεις? Ίσως τον παρακολουθώ λίγο πιο στενά. Δηλαδή, θα του κάνεις βιοψία δηλαδή? Όχι βιοψία. Μάλλον PSA πιο συχνό, ίσως και δακτυλική, όχι στα 50 αλλά στα 40 και λίγο πιο νωρίς εξάμεινο. Είναι 40 χρόνο και έχει 3, σου λέω. Βέβαια θα κάνεις βιοψία, ανεξάρτητα αν είχε BRCA στα θετικό. Εντάξει, εγώ. Δακτυλική και αυτό, ναι, εγώ θα πω καλό. Προχωράμε. Πολύ παραμετρική. Ακούσαμε χτες πόσο με κάποια. Δεν είναι πολύ καλύτερα από ό,τι τα ακούμε εμείς. Θα πω εγώ. Αυτή η διαφορά αυτή τη. Γιατί έχουν βγει πολλά, έχουν συζητηθεί πολλά για την πολυπαραμετρική. Έτσι, αυτό ελέγχει αυτό που ίσως είναι το bottom είναι line. Αυτό που είπαμε χθες. Σωστά. Ναι. Αυτό που ελέγχουμε λοιπόν είναι το bottom line τη όλη υπόθεση. Αν δηλαδή τελικά σε τελική ανάλυση αρνητική βίωψη, καθαρά όμως αυτό, όχι γενικά μέσω άλλων θετικών στοιχείων, αρνητική δηλαδή βιοψία, αρνητική συγγνώμη, πολυπαραμετρική. Μπορεί να είμαστε εντάξει πριν την πρώτη βιοψία. Είμαστε εντάξει να του πούμε του ασθενούς, δεν έχεις καρκίνο, μπορώ να σε παρακολουθήσω, δεν σου κάνω βιοψία. Αυτό γίνεται μέσω της αρνητικής προγνωστικής αξίας, αυτό που ελέγξανε αυτοί. Εδώ είναι και αυτή, έτσι, είναι και αυτή η μετανάλυση, ελέγξαν όλες τις αντίστοιχες μελέτες δηλαδή. Μπήκανε μέσα στη μετανάλυση, βλέπουμε εδώ και την ισχυρότητα της, πιθανότητα bias τέλος πάντων. Μπήκανε λοιπόν μέσα στη
στη μετανάλυση μελέτες οι οποίες ανέφεραν τελικά τη βιοψία, γιατί τελικά τους κάνανε βιοψία, αν έχουν τουλάχιστον 10 ιστοθεμάχια, αν έχουν οπωσδήποτε αυτές τις δύο ακολουθίες μέσα στο έλεγχο. Το κακό του βέβαια είναι ότι. Κακό. Το κακό του είναι ότι αναφέρει μόνο μελέτες οι οποίες έχουν το Pirates αλλά το version, το version 1 και το Likert φυσικά και μελέτες οι οποίες ανέφεραν για καρκίνο του προστάτη αλλά κλινικά σημαντικό με Gleason score ίσο ή πάνω από 7. Γιατί θα δούμε παραπάνω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο γέμι όσον αφορά αυτό που εμείς θεωρούμε λίγο κάποιο πιο δεδομένο. Είδανε λοιπόν ότι η αρνητική προγνωστική αξία, δηλαδή με απλά λόγια πόσα είναι πραγματικά αρνητικά στους αρνητικούς που βγαίνουν από την πολυπαραμετρική, ότι τα χαμηλότερα ποσοστά τα είχαν σε ασθενείς οι οποίοι ήταν, δεν είχαν κάνει πρώτη βιοψία, δεν είχαν ξανακάνει βιοψία, ήταν biopsy naive, σε θετική δακτυλική και εντάξει όταν δεν χρησιμοποιήθηκε endorectal coil, το coil το ενδορεκτικό. Αυτά είναι τα χαμηλότερα ποσοστά. Το περνάω λιγάκι γρήγορα γιατί το έχουμε συζητήσει χτες πάρα πολύ ενδελεχώς αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, αυτά που βγαίνουν από αυτό το συγκεκριμένο άρθρο είναι ότι, okay, νομίζω λίγο πολύ ξέρουμε ότι μπορεί να, η μαγνητική μπορεί να ανιχνεύσει πολυπαραμετρική τον επιθετικό καρκίνο του προστάτη με αρκετά μεγάλη ευαισθησία. Παρ' όλα αυτά όμως, για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν τεστ, αν μπορώ να το πω έτσι, πριν την πρώτη βιοψία, γιατί τώρα δεν μπορούμε στην παρούσα φάση, πρέπει να υπάρχουν αναφέρει το άρθρο αυτοί οι παράγοντες. Πρώτον, να υπάρχει ένας κοινός αποδεκτός τρόπος να εκτιμήσουμε την πιθανότητα ενός κλινικά σημαντικού καρκίνου του προστάτη πριν τη βιοψία. Η αλήθεια είναι ότι η βιοψία κάνουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα δεν έχουμε τα ακριβή κριτήρια σε ποιον θα κάνουμε τόσο PSA, εκείνο το στοιχείο και αν τελικά υπάρχουν. Υπάρχει το ρίσκο να έχει καρκίνο κλινικά σημαντικό αυτός ο ασθενής. Πρέπει λιγάκι να μπει αυτό. Το δεύτερο είναι να υπάρχει ένας κλινικά αποδεκτός ορισμός για το τι είναι κλινικά σημαντικός καρκίνος του προστάτη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορούμε εδώ να συμφωνήσουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι στα συνολικά paper ο καθένας παρουσιάζει ό,τι ήθελε για κλινικό σημαντικό καρκίνο του προστάτη. Και εκεί γι' αυτό υπάρχει ετερογένεια σε αυτή τη μελέτη. Και τη βελτίωση των αναφορά των αποτελεσμάτων, νομίζω το είπαμε και αυτό, ότι αλλιώς θα δει την πολυπαραμετρική ένας ακτινοδιαγνώσης, αλλιώς θα τη δει ένας άλλος και το αλλιώς θα δώσει άλλα τα στοιχεία του ενός, άλλα του άλλου και εκεί υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Κοινώς με απλά λόγια ότι εφόσον δεν υπάρχουν αυτοί που ακόμα δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πριν την πρώτη βιοψία, να πούμε στον ασθενή ή να αρνητική η πολυπαραμετρική σου, μη κάνεις βιοψία. Αυτό. Ξέρω αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Ουσιαστικά νομίζω ότι αυτό το άρθρο που θέλει να πει ουσιαστικά ότι το negative predictive value είναι τέτοιο που όταν σε low risk αρρώστους που έχουν μικρό κίνδυνο να έχουν με τα προεγχειρητικά μας, με τα δεδομένα τα κλινικά που έχουμε, τη δακτυλική, το PSA κτλ. Εάν έχουν μια αρνητική πολυπαραμετρική, είμαστε εντάξει, μπορούμε να συνεχίσουμε την παρακολούθηση και να μην κάνουμε τη βιοψία. Άρρωστοι όμως οι οποίοι έχουν ένα μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν καρκίνο, και αρνητική μαγνητική να έχουν, δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι θα παραλείψεις τη βιοψία. Αυτό νομίζω είναι η αξία αυτού του άρθρου. Αυτό ήθελε να πει. Δεν ξέρω τώρα αν βγήκε τόσο. Εγώ σαν πρακτική που τη χρησιμοποιώ πριν από τη βιοψία, σε αυτές τις διφορούμενες καταστάσεις, κάποιους ασθενείς που σου φέρνουν και βλέπεις, ανεβοκατεβαίνει χρόνια το PSA, πάει 4 με 8 πάνω κάτω. Μου κάνει ένα 9, εκεί πέρα λέω άντε πήγαινε κάνει μια πολύ παραβατική, άμα είναι καθαρή του λέω συνέχισε, απλώς δεν του λέω τον ένα χρόνο, του λέω κάνε σε ένα τρίμηνο και πάρε με ένα τηλέφωνο πάλι ένα PSA, άμα έχει πάει στο 10 θα τον βάλω, αλλά συνήθως πάει στο 6 οπότε τον βάζω. Ναι, σωστά, είναι ακριβώς αυτός. Η πολυπαραμετρική σε αυτό το setting ουσιαστικά είναι για αυτούς που δεν θες να τους κάνεις. Αυτό που δεν θες να τους κάνεις. Αυτοί δεν πρέπει να έχουν κάτι. Αν υποκατεβαίνει το PSA τους, αλλά δεν έχουν κάτι. Δεν το gut feeling σου που. Αλλά έχω πιάσει και καρκίνους με την πολυπαραμετρική σε αυτούς τους αρρώστους. Δυστυχώς. Και αυτό είναι το ωραίο τη πολυπαραμετρική. Που δεν τους έκανα. Λέω αυτό ξέρω. Χρόνια να υποκατεβαίνει. Ακόμα και με 3 PSA και δακτυλική αρνητική πιάνεις. Αυτές είναι οι χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις που να υποκατεβαίνουν το PSA. Και από την άλλη πλευρά, αυτό που ανέφερε ο κ. Πούλιας για το περιστατικό που έχει το 40χρονο, που και εδώ ανεξάρτητα και με το PSA και χαμηλότερο να είναι, μπορεί να έχει θέση σε κάτι τέτοιο κάποια στιγμή.
Να ρωτήσω, Παναγιώτη, ξέρεις σχετικά με τον αναπλαστικό καρκίνο, ναι, τι ευαισθησία έχει η πολυπαραμετρική MRI? Καλά, σε αυτό το άρθρο δεν έφερε δύο πράγματα, δεν το συζητάμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι η ειδικότητα της κυρίωρης θα είναι και πολύ μεγάλη. Δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ μεγάλη σε αυτή. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, νομίζω ότι προχωράμε. Άλλη μεγάλη κουβέντα τώρα. Το PSMA. Το PSMA το λέμε τώρα στα πλαίσια, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Έτσι, τουλάχιστον το PET PSMA, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Αλλά φαίνεται ότι αρχίζει λιγάκι στον κόσμο να μπαίνει μέσα σε πολλά στοιχεία. Σε πολλά στοιχεία στον καρκίνο του προστάτη. Τόσο πριν τον χειρουργήσουμε, όσο και μετά. Τώρα αυτό δεν είναι για πριν. Έτσι. Είναι, είναι για ένα review, λοιπόν. Είναι μια μετανάλυση, η οποία περιλαμβάνει 15 μελέτες και η οποία. Θέλει να μας δείξει ότι τελικά μια καλύτερη απεικόνηση, όπως θεωρούν ότι είναι το PSMA, το PET PSMA, ότι μπορεί τελικά να αλλάξει το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον ασθενή. Θα το δούμε λιγάκι παρακάτω, το πώς αυτό βλέπουμε εδώ βέβαια σημαντικά το γεγονός ότι άλλο ήθελαν να κάνουν και άλλο τελικά έγινε και ότι έχουν διαφορά μεταξύ τους. Και πάμε να δούμε λιγάκι τώρα τι πραγματικά κάνανε μετά το PSMA. Ήταν λοιπόν, κάνανε σε ασθενείς λοιπόν PSMA πριν τους κάνουν τη δεύτερη. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς ήταν σε βιοχημική υποτροπή. Έτσι, αυτό είναι το βασικό σε αυτή τη μελέτη. Έχει δηλαδή ένα ασθενή, ο οποίο του έχετε κάνει κάτι, το οτιδήποτε, και βλέπετε ότι κάνει μια βιοχημική υποτροπή. Τι γίνεται μετά, τι κάνουμε μετά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε εκείνο το σημείο, μάλλον δρούμε μέσω guidelines, δρούμε με βάση στοιχεία, με βάση μελέτες και όχι με βάση ότι πραγματικά έχει ο ασθενής εκείνη τη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε ένα ποσοστό 61% αυξήσανε, δηλαδή θεωρούσαν ότι σε ένα 56% θα έπρεπε να του κάνουν ακτινοβολία, τελικά ακτινοθεραπεία, τελικά έτσι έως 61%. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ στην αρχή μόνο 1% ήθελε να τον χειρουργήσει τον ασθενή, και όταν τον χειρουργήσει εννοούμε οπισθοπερναϊκό λεμφανικό καθαρισμό, τέλος πάντων, extended, μετά το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 7%. 7% λοιπόν αποφάσισε ότι θέλει να του κάνει λεμφανικό καθαρισμό. Αυτό μάλλον κατά πάσα πιθανότητα συνέβαινε για το γεγονός ότι βρήκανε μέσω του PET scan ότι υπήρχαν λεμφαδένες και μόνο λεμφαδένες. Οπότε θεώρησαν ότι βγάζοντας τους λεμφαδένες αυτό θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα την όσο. Τα υπόλοιπα ποσοστά και αυτά τα πήγανε με ένα πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο, τόσο η συστηματική, η οποία μειώθηκε σημαντικά. Η συστηματική, είτε αυτό περιέχει, όπως βλέπουμε εδώ, ορμόνες, είτε περιέχει κάποιον άλλο παράγοντα, αλλά ακόμα μειώθηκε σημαντικά και το ποσοστό του να μην κάνουν τίποτα. Σημαντικά. Το 14 έγινε 11, αλλά είναι ένα ποσοστό σημαντικό όσον αφορά το να μην κάνεις τίποτα για να κάνεις να το παρακολουθείς τον ασθενή. Γιατί με βάση αυτό ότι λες στον ασθενή ότι έχουμε αυτό και μπορούμε να το. Αυτά όλα εγώ τα βρίσκω πάρα πολύ επικίνδυνα. Έχω που έχω μια τρομακτική υπερδιάγνωση. Άμα μπουν όλα αυτά, το κόστος πάει στα ύψη και η υπερδιάγνωση. Και αυτή απογειώνεται. Σωστό. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι έχει απόλυτα δύο. Απλώς με το PET PSMA ουσιαστικά εντοπίζει που είναι η υποτροπή σου. Αυτό. Με αποτέλεσμα να αλλάζει το σκεπτικό σου, να φεύγεις από την ορμονοθεραπεία και να πηγαίνεις σε πιο επεμβατικές μεθόδους, όπως είναι η αφαίρεση των λεμφαδένων, όπως με σιγουριά τοπική ακτινοβολία ή να ακτινοβολήσεις κάτι άλλο συγκεκριμένα. Και αυτό θέλει να πει αυτό το άρθρο, νομίζω. Σωστά. Στην Ελλάδα, ναι, καλά, ναι, ανέθηκε κάτι. Είναι η αλήθεια, είναι πανάκριβο και στο κριτικό 27.000 ευρώ. Κάνει. Έχει έρθει. Γίνεται στην Ελλάδα το PSMA. Ναι, ναι. Α. Τώρα υπάρχουν δύο και νομίζω το. Το ίδιο και το. Και το Καλκέα, αυτό το κέντρο ερευνών, πώς το λένε. Πάντως υπάρχουν κέντρα στη Γερμανία που έχει καταργηθεί η χολίνη και κάνουν μόνο PSMA. Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, αυτό τώρα το κάνει ένα κέντρο, το θέμα είναι. Okay. Στο 50% λοιπόν των ασθενών τροποποιήθηκε η απόφαση. Οι περισσότεροι, όπως είπα, που μελετήθηκαν ήταν σε βιοχημική υποτροπή. Αυτό όμως που με κόκκινο νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ότι okay, το ελέγξαμε όλο αυτό. Το ελέγξαμε ότι αλλάξαμε την αντιμετώπιση, τα ελέγξαμε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, όμως, πολύ λίγο ξέρουμε αν και κατά πόσο αυτή η αλλαγή την οποία κάναμε επέδρασε τελικά στην πρόγνωση του ασθενούς ή τέλος πάντων άλλαξε κάτι στην φυσική πορεία της νόσου. Έτσι, τελικά, ανάλυση καλό είναι να κάνουμε κάτι, να αλλάζουμε κάτι, να βρίσκουμε τους λεμφαδένες, αλλά αν τελικά και κάνουμε μια λεμφαδενεκτομή, αλλά άμα τελικά στον ασθενή δεν δίνουμε κανένα πλεονέκτημα, για ποιο λόγο να το κάνουμε.
Προχωράμε στο επόμενο. Αυτό είναι λιγάκι έτσι, intriguing το άρθρο. Διότι... ενδιαφέρον, για κλείσουν 9 και 10. Ναι. Έτσι, εδώ λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, στο τέλος θα το δούμε, ότι για ασθενείς με κλείσουν 9 έως 10, τι τελικά είναι καλύτερο να κάνουμε στους ασθενείς. Αυτές είναι οι κατηγορίες, ριζική προστατεκτομή, ακτινοβολία, και εδώ αναφέρουν και ένα ακόμα επιπλέον, μια ακόμα επιπλέον θεραπευτική επιλογή, είναι η ακτινοβολία σε συνδυασμό με βραχυθεραπεία. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Βλέπουμε το γεγονός ότι, όπως αναμενόταν, ότι μάλλον στη ριζική προστατεκτομή διαλέχθηκαν οι ασθενείς οι οποίοι είχαν χαμηλότερο ΤΑΦ, χαμηλότερο στάδιο. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο και μάλλον είχαν μικρότερο ποσοστό γκλίσον 10 από τους υπόλοιπους, το ίδιο και το PSA τους. Εδώ λοιπόν είναι τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα στο overall survival μάλλον δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά οι τρεις μέθοδοι. Παρ' όλα αυτά όμως, στο prostate cancer specific survival, την επιβίωση λοιπόν σχετιζόμενη με τον καρκίνο του προστάτη, όσο και στο χρόνο μέχρι τη μετάσταση, φαίνεται ότι ο συνδυασμός ακτινοβολίας και βραχυθεραπείας δίνει καλά αποτελέσματα και δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις άλλες δύο μεθόδους, ακόμα και για τοπικά, για τοπικά εστιασμένη νόσο. Και το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι δείχνει ότι η ριζική προστατεκτομή και η ακτινοβολία για καρκίνο του προστάτη σε με αυτά τα δεδομένα τα οποία είπαμε, δεν έχουν διαφορά για τον κλείσον 9 έως 10. Δηλαδή, δεν βοηθάμε περισσότερο να ασθενεί να κάνουμε ριζική προστατεκτομή, γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι σε κλείσον 9 έως 10, ίσως η μία μέθοδος είναι καλύτερη από την άλλη όσον αφορά αυτό. Φαίνεται από αυτή τη μελέτη ότι αυτό δεν είναι το στοιχείο. Τώρα, καταρχάς είναι μια αναδρομική μελέτη όσον αφορά αυτό. Οπότε θα πρέπει λιγάκι τα δεδομένα της είναι κάπως ενδιαφέροντα, αλλά θα πρέπει λιγάκι να τα σκεφτούμε. Γιατί το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό, ότι τα στοιχεία για την τοξικότητα των ασθενών δεν είναι γνωστά. Όπως η ακτινοθεραπεία, όλοι γνωρίζουμε την τοξικότητά της σε σχέση με τις υπόλοιπες θεραπείες. Πόσο μάλλον περισσότερο να προσθέσουμε και βραχυθεραπεία σε αυτόν τον ασθενή, πόσο περισσότερο αυτό, πόσοι τελικά θα το κάνουν. Λέγοντάς τους ότι στο τέλος δεν θα αυξήσουμε και τη συνολική επιβίωσή σας με αυτόν τον τρόπο. Ορμονοθεραπεία είχαν. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς οι οποίοι λάβαν ακτινοθεραπεία είχαν λάβει και ορμονοθεραπεία, όπως και στο τρίτο σκέλος, και ένα μικρό κομμάτι των ασθενών με ριζική. Όμως όταν τον βάλανε σε πολυπαραγωγική μελέτη, παρατηρήσαν ότι οι ορμόνες δεν μπήκαν μέσα στα τελικά αποτελέσματα, δεν τα επηρεάσανε οι ορμόνες. Γιατί εδώ η μία ομάδα ουσιαστικά παίρνει δύο θεραπείες. Εξωτερική ακτινοβολία και βραχυθεραπεία. Οι άλλες δύο είναι μόνες τους. Mm-hmm. Και αν βάλεις και την ορμονοθεραπεία, δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς ίση η αντιμετώπιση. Η ομάδα της ριζικής δεν έκανε ακτινοβολία μετά. Κάποιοι έκαναν σάλβας, κάποιοι πήραν και όντως σε θεραπεία. Όμως μπήκανε μέσα σε πολυπαραμετρικές, πολυπαραγωγικές μελέτες όλες. Ναι, αυτά, δηλαδή συγκρίνουν. Μιλάμε πορτοκάλια εδώ λίγο πολύ. Ναι, αλλά κάνανε πολυπαραγωγικές μελέτες. Μετά δηλαδή αποφοβάνε propensity score, τα οποία τελικά αποκλείσανε τις ενδιάμεσες ευρεές από το και τα αφήσανε pure εκεί για να δουν αν και κατά πόσο τον επηρεάζει. Γι' αυτό. Ναι, βέβαια, εννοείται ότι. Ομάδα που έκανε χειρουργείο και επικουρική κατευθείαν υπήρχε. Φυσικά και υπήρχε. Αυτή συγκρίθηκε καθόλου. Συγκρίθηκαν, όπως είπα, οι τρεις κατηγορίες, ριζική προστατεκτομία δηλαδή, και μετά με όλα αυτά μεταξύ τους μέσα, τα οποία όμως μετά μπήκαν σε πολυπαραμετρικές μελέτες, πολυπαραγωγικές μελέτες, για να αποκλειστούν οι μικρότερες κατηγορίες από αυτές, αν τελικά επέδρασαν ή όχι στο τελικό αποτέλεσμα. Και φάνηκε όχι. Αυτό. Ωραία. Αυτά λοιπόν τα αποτελέσματα, λοιπόν, τα είπαμε. Και τώρα οι δύο μεγάλες μελέτες, οι οποίες βγήκαν μέχρι το 2017, οι οποίες θέλουμε λοιπόν, η μία είναι η Latitude, η οποία αναφέρουν για τη χρήση της αμπειρατερώνης με πρεπνιζόνη στον μεταστατικό castrate sensitive όμως καρκίνο του προστάτη. Όλοι ξέρουμε ότι η αμπειρατερώνη έχει το ρόλο της στο castrate resistant. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα αρχίζουν να μετατοπίζονται μπροστά προς τη θεραπεία από τις μελέτες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι τόσο στο overall survival όσο και στην επιβίωση ελεύθερης επιδείνωσης το group το οποίο έλαβε αμπειρατερώνη με πρεπνιζόνη, φυσικά και τα δύο group λάμβαναν ορμονοθεραπεία, ενώ σε σχέση με το placebo ότι τα αποτελέσματά ήταν σαφώς καλύτερα. Γράφω εδώ προσοχή στο median, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένες μελέτες, όπως και δύο, δεν αναφέρουν μέσες τιμές, αναφέρουν median, διάμεσες τιμές. Και η αλήθεια είναι ότι η στατιστική έχει κάποια μικρή διαφοροποίηση αυτό. Δηλαδή, μπορούμε λιγάκι να
αποδιγετήσουμε λίγα και να το πω έτσι, να κατευθύνουμε τα αποτελέσματά μας εκεί που θέλουμε, χρησιμοποιώντας αυτό το μικρό τέχνασμα. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, αυτό ισχύει. Τώρα, στα τρία χρόνια, η συνολική επιβίωση 66% για την αμπειρατερών, στους γκρουπς αμπειρατερών, 49% για το πλασίμπο, 28% οι θάνατοι από κάθε αιτία για την αμπειρατερών, 39% για τον πλασίμπο και 38% το ρίσκο θανάτου από την νόσο όσον αφορά. Φαίνεται δηλαδή ότι η προσθήκη αμπειρατερών σε αυτούς τους ασθενείς είναι βοηθητική. Εδώ τα αντίστοιχα. Δηλαδή, συγκρίνουμε αμπειρατερών και ορμόνη έναντι. Και πρεμιζόνη, ένταν έναντι ορμονοθεραπείας. Ορμονοθεραπείας με πλασίμπο, με διπλό πλασίμπο. Σωστά. Εδώ λοιπόν αυτά που είπαμε λοιπόν λιγάκι πριν, τα αντίστοιχα γραφήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προηγούμενα και φαίνεται ότι έχουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα σε όλα σχεδόν τα secondary. Λοιπόν, με τον πόνο, με την ανάπτυξη σκελετικών συμβαμάτων, με την πορεία προς τη, με το μέσο χρόνο τέλος πάντων πορείας προς τη χημειοθεραπεία. Φαίνεται λοιπόν τέλος πάντων ότι η αμπειρατερώνη είναι καλύτερη το group αμπειρατερών όταν το προσθέτουμε. Εδώ λοιπόν όμως έχουμε στο διατάφθα, αν και κατά πόσον ωραία προσθέτουμε τα αμπειρατερών, αν προσθέτουμε και επιπλοκές στον ασθενή, αν επιθύμητες ενέργειες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι τα ποσοστά τόσο 3 όσο και 4 των ποσοστών είναι μεγαλύτερες όπως αναμενόταν σε σχέση με το πλασίμπο, όμως έχουν να κάνουν κυρίως με υπέρταση και υποκαλλιεμία, πράγματα δηλαδή τα οποία δεν θα επηρεάσουν τόσο πολύ τελικά τον ασθενή, έστω και αν είναι grade 3 ή grade 4. Στα υπόλοιπα δεν έχουν μεγάλες σημασίες. Γράφω και αυτό γιατί εντάξει, λίγο πολύ όλες αυτές οι μελέτες, οι μεγάλες μελέτες είναι χορηγούμενες από τις μεγάλες εταιρείες, οπότε θα πρέπει λίγο τα αποτελέσματα να τα έχουμε στο μυαλό μας με σκεπτικισμό. Προσθήκη αμπειρατερώνης λοιπόν αυξάνει την ολική επιβίωση και το χρόνο μέχρι την απεικονιστική πρόοδο της νόσου. Τα παραπάνω διαγνώσκω φυσικά για ασθενείς που διαγνώστηκαν για πρώτη φορά μεταστατικό, αλλά εύνουχο ευαίσθητο πλέον καρκίνο του ποσάτη και η διαφορά λοιπόν μεταξύ των δύο γκρουπ στις σοβαρές επιπλοκές είναι grade 4 και grade 5. Κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό, γιατί το επόμενο. Ναι. Σχολιάστηκε καθόλου η ομάδα των ασθενών αν ήταν low volume disease κυρίως ή high volume? Όχι. Πήρανε. Όχι. Όχι. Δεν σχολιάστηκε. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν και στο επόμενο για να έχουμε χρόνο. Η άλλη μεγάλη μελέτη, η Stampede, η οποία έχει να κάνει με αμπειρατερώνη, αλλά πλέον με ασθενείς που ήταν hormone naive. Να επικεντρωθούμε στο μήνυμα. Σωστά, γιατί πάμε λοιπόν απευθείας στις μελέτες, η οποία και εδώ λίγο πολύ σωστά. Το μήνυμα λοιπόν και εδώ είναι ότι το ποσοστό επιβίωσης ελεύθερου υποτροπής, γιατί νόσο, γιατί σε αυτό είχε στα τρία χρόνια, ήταν 75% για το συνδυασμό σε σχέση με 45% για το χωρίς. Και φυσικά ότι το ποσοστό των τον grade 3 έως 5 λοιπόν, είναι διαφορετικό. Είχαν λοιπόν η θεραπεία επιλογής, είχαν το και φυσικά τα στοιχεία που περισσότερο είδαν, γιατί έχει σημασία για τους ασθενείς που θα το δείτε, είναι τόσο οι ενδοκρινικές όσο και οι καρδιαγγειακές νόσοι και συμβάματα τέλος πάντων. Οι διαφοροποιήσεις ήταν εκεί και η αύξηση των υπατικών ενζήμων. Αυτό νομίζω δεν έχει νόημα να το πούμε. Το τελικό λοιπόν αποτέλεσμα της μελέτης αυτής, μεγάλη μελέτη, και εδώ ότι σε ασθενείς οι οποίοι είχαν τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, ο θεραπευτικός ισχυρισμός με αμπειρατερώνη και πρεδνιζόνη σε με προσθήκη αυτών στην ορμονοθεραπεία φαίνεται να δίνει καλύτερα συνολικά ποσοστά επιβίωσης αλλά και επιβίωση χωρίς απεικονιστική επιδείνωση. Και περιέργως παρουσιάζει μικρότερο ποσοστό σκελετικών συμβαμάτων παρά τον συνολικό αριθμό επιπλοκών. Ένα επίσης άρθρο το οποίο το έβαλα σαν το τελευταίο του προστάτη για να είμαστε λιγάκι πιο γρήγοροι. Πολλοί νομίζω από εμάς, τουλάχιστον και εγώ, χρησιμοποιούσαμε το ratio στην καθημερινή μας πράξη. Ξέρουμε ότι το ratio δεν έχει καμία σημασία για PSA πάνω από 10. Όμως, όταν δούμε έναν ασθενή ο οποίος αρχίζει να αυξάνει το PSA του και το PSA του πάει από το 5 στο 6, στο 7, στο 8 ή και λίγο παρακάτω ή μεταξύ του 6 και του 7, πολλοί από εμάς μπαίνανε στον πειρασμό, το έτσι. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά το έκανα, να στείλουμε και ένα ratio, να δούμε λιγάκι τι γίνεται και όχι ότι θα μας επηρεάζει άμεσα το αποτέλεσμα, αλλά τόσο πάνω θα μας βοηθούσε. Μια μετανάλυση, αν και κατά πόσο τελικά αυτό το ratio μπορούμε ή έχουμε
λόγο να το χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Η στατιστική μελέτη η οποία έγινε δείχνει μια πολύ χαμηλή ευαισθησία και μια ακόμα χαμηλότερη ειδικότητα όταν το συγκεκριμένο χρησιμοποιήθηκε, όταν το συγκεκριμένο χρησιμοποιήθηκε για την, από μόνο του δηλαδή, σαν παράγοντας για το αν θα κάνουμε βιοψία ή τέλος πάντων αν θα προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο στον καρκίνο του, στον ασθενή. Και με τα... Ναι, ναι. 42% πιθανότητα. Εδώ λοιπόν, ναι. Σωστά. Αυτό, ναι, επέδειξαν δύο παράγοντες, αυτούς τους δύο παράγοντες, οι οποίοι είναι στατιστικοί δείκτες, οι οποίοι μας δείχνουν αν και κατά πόσο ένας δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι για, στην καθημερινή μας πράξη. Βρέθηκε λοιπόν ότι το ποσοστό αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ χαμηλό για να χρησιμοποιηθεί. Είναι πολύ χαμηλός αυτός ο λόγος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ασθενείς, οι οποίοι τελικά είχαν καρκίνο του προστάτη. Έτσι, το θέλουμε αυξημένο. Άρα ουσιαστικά να μην το κάνουμε. Γιατί... Ουσιαστικά αυτό μας λέει. Μας λέει μια μεγάλη μετανάστευση. Πλέον έχουμε δηλαδή στοιχεία, γι' αυτό το έβαλα περισσότερο, για όλους μας, για το γιατί όμως. Ότι... Νομίζω ότι καλύτερα κάνετε ένα density παρά ένα τρόπο. Ακριβώς. Τελικά δηλαδή, γιατί ακόμα και τα guidelines δεν είναι σαφή στο αν και κατά πόσον πρέπει να χρησιμοποιείτε. Από μόνο του, καλά, σίγουρα όχι, αλλά αν και κατά πόσον πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό ή όχι. Έλεγε αν είναι μεγάλος ο προστάτης, λόγω των προβλημάτων το οποίο έχει. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε και μια μεγάλη μετανάλυση, η οποία μας λέει ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αν είναι κάτω από 0,1 ή όχι. Okay. Και έχουμε δύο άρθρα ακόμα για τον όχι, δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ερώτηση ή κάτι άλλο, ή να προχωρήσουμε. Προχωράμε. Αυτό λίγα είναι ογκολογικό περισσότερο, αλλά ο καρκίνος του όχι λίγο πολύ για τους ουρολόγους. Ίσως σταματάμε λίγο την παρακολούθησή του στην ριζική οχεκτομή, ίσως τον βλέπουμε λίγο μετά, πάει σε ογκολόγους. Όπως και να έχει, μπήκε λοιπόν για τους ογκολόγους σε μεγάλη σημασία και κατά πόσο θα δώσουμε σε ασθενή ο οποίος έχει non-germ cell tumor και έχει υποτροπή μετά την πρώτη αρχική θεραπεία, εάν και κατά πόσον το high density, δηλαδή μεγάλη δόση και υψηλή δόση από την χημειοθεραπεία την οποία θα πάρει, είναι καλύτερη και τελικά δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τη στάνταρ δόση την οποία δίναμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι συνήθως νέοι ασθενείς, οι οποίοι όταν τους δώσεις στο high density θα είναι οι επιπλοκές τους σαφώς πολύ περισσότερες, πράγμα το οποίο τελικά θα οδηγήσει ίσως και σε απόρριψη της θεραπείας, αλλά δεν ξέρουμε αν τελικά αυτό δράει όχι στο τελικό αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν η μελέτη είναι σαφής, ότι με κείμενα είναι σαφής, ότι η στάνταρ δόση σε σχέση με την υψηλή δόση και οι δύο δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε κανένα σημείο στο overall survival, ούτε στο 1 χρόνο, στα 2, ούτε στα 5, ούτε σε οποιοδήποτε σημείο. Πράγμα λοιπόν, οι ασθενείς είναι πάρα πολλοί, έτσι είναι πάνω από 4.000, οπότε συνολική επιβίωση δεν επιδρά, αντίθετα αυξάνει τη θνησιμότητα της ριζόμενης θεραπείας, όπως αναμενόταν φυσικά για τόσο υψηλές δόσεις χημειοθεραπευτικών. Μόνο 50% των ασθενών θα παραμείνουν ζωή σε περίπτωση που υποτροπιάσουν αυτοί οι ασθενείς. Οπότε το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν συμπεριλήφθησαν αρσιτοί σε αυτήν την μελέτη, οπότε μάλλον η αξία της δεν είναι τόσο μεγάλη. Και τέλος, κάτι το οποίο ίσως έχει αξία σε όλους μας, είναι για τους τρομακτικούς όγκους. Είναι για τους όγκους, οποίους ίσως να μην βρούμε και τόσο συχνά στην Ελλάδα, είναι σχετικά σπάνιοι. Παρ' όλα αυτά, όμως, εγώ τουλάχιστον ήξερα, διάβαζα στα βιβλία, ότι εντάξει, έχουν κάποιο μεταστατικό δυναμικό, αλλά οι περισσότεροι δεν είναι. Και όντως, η αλήθεια είναι όμως ότι ένα 10% αυτών μπορεί να δώσουν μεταστάσεις και τέλος πάντων να οδηγήσουν τελικά σε προβλήματα στον ίδιο τον ασθενή. Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες οι οποίοι μπορούμε να μας βοηθήσουν ώστε να καταλήξουμε σε ποιος ασθενής τελικά μπορεί να αναπτύξει μεταστατική νόσο στην πορεία του, άρα για κατ' επέκταση, αν θεωρητικά μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε και ποιοι όχι. Τα δημογραφικά στοιχεία δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Βλέπουμε λοιπόν εγώ τους παράγοντες ρίσκου που γνωρίζουμε γενικά για τον καρκίνο του όρχεως, τους βάλαμε όλους σε μελέτες και η αλήθεια είναι ότι εδώ φάνηκαν τα αποτελέσματα ότι μάλλον όλοι λίγο πολύ θα δρούσαν σαν τελικό risk factor γι' αυτό, αλλά κάνοντας λοιπόν στην πορεία την πολυπαραγοντική μελέτη. Έτσι, ότι οι δύο κύριοι παράγοντες οι οποίοι θα επιδράσουν τελικά στο αν τελικά αυτός ο ασθενής θα υποτροπιάσει ή αν θα παρουσιάσει, μάλλον θα υποτροπιάσει, αν θα παρουσιάσει μεταστατική νόσο, έστω και όλιγο μεταστατική, είναι η λεμφαγιακή διήθηση σε ποσοστό πολύ σημαντικά στην πολυπαραγοντική, στατιστικά σημαντικό, όσο επίσης και σε όγκους πάνω από 5 εκατοστά. Άρα, όταν θα έχετε έναν ασθενή ο οποίος θα σας έρθει τελικά η ιστολογική του ότι έχει
αυτή την νόσο, αυτούς τους σωματικούς όγκους. Εάν ο όγκος του είναι συνολικό μέγεθος πάνω από 5 εκατοστά, ή αν σας αναφέρει ιστολογική ότι έχει λεφαγιακή διήθηση στο παρασκεύασμα, τότε θα τον έχετε περισσότερο κατά νου, θα το πω έτσι, θα τον έχετε αυτό για ίσως πολύ πιο κοντινό follow-up σε σχέση με έναν ασθενή ο οποίος δεν τα έχει αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, είναι σπάνιοι όγκοι αυτοί, έτσι. Είναι σπάνιοι, ναι. Πόσοι από εμάς, καλά, ο καρκίνος όγκος είναι σπάνιος έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον αυτή η ειδική υποκατηγορία που, εντάξει, σαν γνώση, μόνο από τέτοιες μελέτες μπορούμε να πάρουμε κάτι, από συνεργασίες πολλών κλινικών. Νομίζω ότι δεν έχει τίποτα άλλο, Παναγιώτη. Όχι, όχι. Οπότε είμαστε με...